Ο Μιχάλη Αναστασάκη είναι αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέρω Βενιζέλο και θα είναι στην ελληνική αποστολή για του Ολυμπιακού Αγώνε του Ρίο που ξεκινούν σε ένα μήνα, καθώ έπιασε το όριο στο άθλημα τη σφυροβολία. Πού προπονείται? Εκεί που δείχνουν οι εικόνε. Και ναι, είναι πλάνα που δεν είναι σημερινά, αλλά αν αναρωτιέστε αν έχει αλλάξει κάτι, η απάντηση είναι όχι. Πού προπονούνται τώρα? Κοιτάξτε, εξακολουθούν τα παιδιά καταρχήν να προπονούνται στου αμόλοφου του Κλαδισού, σε μια περιοχή η οποία είναι απαράδεκτη, υπήρχε στον Κουμπέ, όπου ακόμα και ο κλωβός τη είναι ενεργό εκεί. Αλλά κάποιοι από το Δήμο φρόντισαν να μας απαγορεύσουν την προπόνησή μα εκεί, γιατί όχι, όχι παρούσα δημοτική αρχή, προηγούμενε, με το πρόσχημα ότι είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνα δεν είναι, εάν γίνει η κατάλληλη περίφραξη. Ο πρόεδρο του Ελευθερίου Βενιζέλου υποστηρίζει ότι οι δημοτικέ αρχέ μπορεί να αλλάζουν, αλλά η αντιμετώπιση παραμένει η ίδια. Από την καινούργια δημοτική αρχή, εισπράττουμε ό,τι εισπράταμε για του προηγούμενε. Ε, να πω τη λέξη αδιαφορία, να πω δεν, δεν μπορώ να το εκφράσω αυτό που εισπράττουμε. Μάλιστα, τώρα το τελευταίο διάστημα όλο περιμένουμε να μα υποδείξουν χώρου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, αλλά εμεί δεν του βλέπουμε. Όπω έχει αναφερθεί πολλέ φορέ, δεν απαιτείται κάτι το εξεζητημένο ή το πολύ έξοδο. Χρειάζεται ένα χώρο ο οποίο να είναι γύρω στα 6,5-7 στρέμματα. Μέσα εκεί θα τοποθετηθεί ένα κλοβό τη πυροβολία, να, να, γίνουν αποδητήρια, να γίνουν μια προκάτ κατασκευή σε διάφορα αυτού, μια προφύλαξη. Δεν χρειάζονται δηλαδή πολλά χρήματα, απλά χρειάζεται ένα χώρο. Και αν με επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει αυτό ο χώρο, έχουμε πάνω από 600 παιδιά, αθλητέ ή Αυτά που γυμνάζονται σε όλε τι κατηγορίε και να μην ενδιαφέρεται κανένα να φτιαχτεί αυτό ο χώρο. Που σα ξαναλέω ότι υπάρχει χώρο. Ο Ελευθερό Βενιζέλο πάντω συνεχίζει τη δραστηριοποίησή του και ήδη βγήκε πρώτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών. Πριν τι εβδομάδε του το Πανελίνιο ανδρών, που όπω είπατε κερδίσαμε στι γυναίκε, που αυτό συμβαίνει πρώτη φορά για υπαρχιακό σύλλογο πανελλαδικά από το 1897 που έχουν τι αξιολογήσει. Όπω και πέρσι είχαμε κερδίσει στου άντρε. Που είναι μια τεράστια επιτυχία. Και στου άντρε ήμασταν τρίτοι, αν και θα μπορούσαμε το υλικό που είχαμε να κερδίσουμε, αλλά είχαμε πολλέ ατυχίε αγωνιστικέ. Νομίζω ότι δείχνει την ποιότητά μα και τη βάση την οποία προσέχουμε και το βάθο που προσέχουμε, και δεν μα ενδιαφέρει μόνο η κορυφή. Εκτό του Μιχάλη Αναστασάκη, άλλοι τρει αθλητέ του γυμναστικού συλλόγου θα πάνε στου Ολυμπιακού. Ο Λικούργο Τσάκονα στα 200 μέτρα ανδρών, η Αλεξία Παπά στα 10 χιλιόμετρα και η Σοφία Ρίγα στο Μαραθώνιο. Όσο για τη σφυροβολία, φαίνεται ότι η υπομονή των ηθινών του συλλόγου εξαντλήθηκε και θα προσπαθήσουν πλέον να δημιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο μόνοι του. Κάτι θα γίνει στο τέλο, γιατί θα προσπαθήσουμε κι εμεί οι ίδιοι να κάνουμε κάποια πράγματα. Το κάνω πρώτη φορά σαν δήλωση αυτό. Γιατί πια δεν μπορούμε να περιμένουμε από την παρούσα δημοτική αρχή. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη.